Κύριε Πρόεδρε, με την διερευνητική εντολή θα επιδιώξω αμέσως να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας μακράς νοής. Με τα κόμματα εκείνα τα οποία πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, πιστεύουν στο ευρώ και πιστεύουν ότι τηρώντας τις δεσμεύσεις μας θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει αναγκαίες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα προκειμένου να ξεφύγει ο ελληνικός λαός από αυτή την βασανιστική σημερινή πραγματικότητα της ανεργίας και των απίστευτα μεγάλων δυσκολιών που περνάει κάθε ελληνική οικογένεια. Ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να είναι αποφασιστική στο ζήτημα της κοινωνικής συνοχής, η οποία απειλεί πλέον την κάθε οικογένεια όχι μόνο από την πλευρά της οικονομίας, αλλά και από την πλευρά της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη, που είναι επίσης ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί αμέσως. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι η εθνική συνεννόηση είναι επιβεβλημένη από όλους. Θα ξεκινήσω βλέποντας από τις 2 η ώρα τους πολιτικούς αρχηγούς και πιστεύω ότι υπάρχουν τα περιθώρια για επιτυχία. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας συγχαρώ από μια φορά για την επιτυχία και θέλω να υπογραμμίσω και εγώ αυτό που είπατε και να το επαναλάβω, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει ούτε μία ώρα ακυβέρνητη. Και αυτό ζητάει ολόκληρος ο ελληνικός λαός, πέρα και πάνω από κόμματα. Οπωσδήποτε, και τα πράγματα είναι έτσι κρίσιμα ώστε μονάχα μία κυβέρνηση μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Και σας εύχομαι να έχετε επιτυχία στην προσπάθεια που θα κάνετε για το σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πριτανεύσει το εθνικό συμφέρον και το εθνικό καθήκον που όλοι μας έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.